Ονομάζομαι Βικτωρία Βιβυλάκη και είμαι επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα της Μαευτικής της Αθήνας. Το γνωστικό μου αντικείμενο είναι κοινοτική μαευτική. Σε αυτήν την παρουσίαση θα ασχοληθούμε με την προγεννητική φροντίδα στις γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστες. Μία μεγάλη μερίδα του πληθυσμού των προσφύγων και μεταναστών. Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη διαφάνεια που αφορά τους στόχους αυτής της παρουσίασης. Ο ρόλος της ΜΕΑΣ αναφορικά με τη φροντίδα των προσφύγων μεταναστών στην προγεννητική περίοδο είναι πολύ σημαντικός. Συνεπώς, στο τέλος της παρουσίασης θα έχετε τη δυνατότητα να περιγράψετε το ρόλο αυτών. Επιπλέον, θα αναφερθούμε στο μοτίβο των συνήθων πρακτικών, οι οποίες είναι βασισμένες σε τεκμήρια για την προγεννητική φροντίδα σε πρόσφυγες και μετανάστες. Συνεχίζοντας, θα προσδιορίσουμε το ρόλο και τις ευθύνες της ΜΕΑΣ στην παροχή περίθαλψης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε το ρόλο του καθενός μέσα σε ένα προσφυγικό καταβλισμό ή σε ένα hot spot, γιατί αυτό θα διευρύνει τις δυνατότητες της διεπιστημονικής ομάδας. Ο ρόλος λοιπόν της ΜΕΑΣ, η φροντίδα που θα δώσει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και ο ρόλος που θα έχει στην κλινική πράξη θα προσδιοριστούν σαφέστατα. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα σε έναν καταβλισμό προσφύγων, να προσδιορίσουμε τις εμπειρίες που έχει η γυναίκα και η οικογένειά της στην περίοδο της εγκυμοσύνης. Να σκεφτούμε πώς οι γυναίκες αυτές αισθάνονται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Είναι μια ευχάριστη κατάσταση για αυτές? Ποια άλλα αισθήματα μπορεί να έχουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης? Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την εμπειρία τους αυτήν? Και πώς μπορεί να αισθάνονται αναφορικά με την διαμονή τους σε έναν καταβλισμό ή στο hot spot. Το πλαίσιο λοιπόν της μαευτικής φροντίδας αφορά με πολύ απλά λόγια ποια φροντίδα παρέχεται σε μία έγκυο γυναίκα σε ένα στρατόπεδο ή σε ένα hot spot. Πόσο συχνά θα πραγματοποιήσουμε τα ραντεβού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, τους προγεννητικούς ελέγχους, δηλαδή τα screening, που σύμφωνα με τα τεκμήρια θα πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, καθώς και τις άλλες εξετάσεις που χρειάζεται να πραγματοποιηθούν. Τι φροντίδα θα πρέπει να έχουμε? Έχει λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε όλη αυτή τη διαδικασία οι διαπροσωπικές δεξιότητες που υπάρχουν για την παροχή υπηρεσιών στις γυναίκες πρόσφυγες, καθώς επίσης και η συνεργασία με τους άλλους επαγγελματίες υγείας της διεπιστημονικής ομάδας. Θα πρέπει να υπάρχει αλληλεπίδραση ανάμεσα στην ΜΕΑ και τις γυναίκες πρόσφυγες και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η συνέστηση, γιατί πολλές φορές θα χρειαστεί και η λεκτική και η μη λεκτική επικοινωνία ή ακόμα και γραπτές μορφές επικοινωνίας προκειμένου να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε επαρκώς. Έτσι λοιπόν, βασικές δεξιότητες για τη ΜΕΑ είναι η επικοινωνία, η συζήτηση που θα έχει και μία αρχική διαβούλευση ανάμεσα στη γυναίκα και τη ΜΕΑ και ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό για τη λοχεία είναι η έναρξη και συνέχιση του μητρικού θυλασμού. Θα συνεχίσουμε αναφέροντας την πολύ σημαντική για την παροχή μαευτικής φροντίδας, όπως μπορούμε να την ονομάσουμε, συμπόνια, το όραμα και τη στρατηγική για τις ΜΕΑΣ, όπως περιγράφεται από τα 6 C's, Compassion for Practice, The Vision and Strategy for Midwives. Αυτή
Αυτά τα έξι συστατικά, πολύτιμα συστατικά, είναι η φροντίδα, η συμπόνια, οι δεξιότητες και ικανότητες που υπάρχουν, η δυνατότητα της επικοινωνίας, η ενθάρρυνση της γυναίκας και η δέσμευση που αισθάνεται η ΜΕΑ απέναντι στο καθήκον της για μια πιο αποτελεσματική φροντίδα. Η προγεννητική φροντίδα ή αλλιώς όπως λέγεται στα αγγλικά antenatal care, έχει σημασία να ξέρουμε πού συμβαίνει και είναι η φροντίδα πριν από τη γέννηση, πριν από το τοκετό. Έχει μεγάλη σημασία τόσο για την ευημερία των γυναικών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, όσο και για τα, και για τα έμβρια και τα νεογνάσια συνέχεια που θα γεννηθούν μετά τον τοκετό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό εχέγγυο για μία αποτελεσματική περιγεννητική φροντίδα. Ποιες τώρα είναι οι προκλήσεις για τη μευτική φροντίδα? Θα μπορούσαμε να αναλογιστεί ο καθένας ποιες είναι οι προκλήσεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης για αυτές τις γυναίκες πρόσφυγες οι οποίες βρίσκονται σε αυτή την ιδιαίτερη κατάσταση, σε ένα καταβλισμό ή σε ένα hot spot. Προφανώς ο καθένας θα μπορούσε να περιγράψει και να συζητήσει πολλά περιστατικά και τις προκλήσεις και τις ισορροπίες που υπάρχουν καθημερινά σε αυτό το περιβάλλον για τις ΜΕΕΣ και τους υπόλοιπους επαγγελματίες της επιστημονικής ομάδας. Σκοπός λοιπόν είναι να δουλέψουμε μαζί με τις γυναίκες για να βελτιώσουν και να διατηρήσουν την υγεία του εμβρίου και της μητέρας μέσω της παρακολούθησης της προόδου της εγκυμοσύνης προκειμένου να επιβεβαιωθεί η φυσιολογία και να διαγνωστεί έγκαιρα κάθε απόκληση από το φυσιολογικό. Στα πλαίσια αυτά θα υπάρχει και όλη η προληπτική περίθαλψη, όλη αυτή η πρόληψη που είναι πολύ σημαντική για τα περιγεννητικά αποτελέσματα κατά τη διαμονή του στον καταβλισμό ή στο hot spot. Τι θα θέλανε λοιπόν οι γυναίκες και τι θα θέλανε οι ΜΕΕΣ? Προφανώς μία καλή σχέση ανάμεσα στη γυναίκα και τους επαγγελματίες υγείας που εμπλέκονται στη φροντίδα της. Να υπάρξει μία αποτελεσματική ανταλλαγή προφοριών σχετικά με τις πτυχές της φροντίδας τόσο για τη γυναίκα όσο και την οικογένειά της, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προβαίνουν σε ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με την γέννηση, την εγκυμοσύνη και την ανατροφή των παιδιών. Να αυξηθούν οι γνώσεις της γυναίκας σε θέματα δημόσιας υγείας προκειμένου να διατηρήσει και να προωθήσει και να προάγει την υγεία. Τι ζητάνε οι γυναίκες επιπλέον? Να διασφαλίσουν τη σωματική, ψυχολογική και συναισθηματική προσαρμογή της εγκύου ως νέα μητέρα, καθώς και την ασφαλή γέννηση και όπου ήταν δυνατόν να υπάρξει ένα πλάνο τοκετού, που είναι πολύ σημαντικό να το έχει μαζί της η γυναίκα. Να δώσουμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα στη γυναίκα και την οικογένειά της να αυξήσουν τις γνώσεις τους και να είναι πιο ουσιαστικό ακόμα και για το θέμα της προωρότητας που είναι πολύ συχνό στη γυναίκα πρόσφυγα. Να παρέχουμε βασισμένες ενδείξεις πληροφορίες για τη λήψη των ενημερωμένων αποφάσεων. Ποιος τώρα είναι ο στόχος? Στόχος είναι να μπορέσουμε να δώσουμε στις γυναίκες πρόσφυγες ένα πλαίσιο κατάλληλων υπηρεσιών υγείας και να εξασφαλίσουμε έναν ασφαλή τοκετό στο πλαίσιο των περιορισμών της προσωπικής τους κατάστασης. Γιατί, για παράδειγμα, διάφοροι δείκτες, όπως το ποσοστό του πρόωρου τοκετού, είναι πιο συχνό σε αυτόν τον πληθυσμό, όπως επίσης και οι δείκτες των λοιμόξεων. Θα πρέπει λοιπόν να επικοινωνήσουμε σωστά θέματα δημόσιας υγείας έτσι ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικά και πιο καλά τα περιγεννητικά μας αποτελέσματα. Ο γενικός στόχος αφορά την ασφαλή παρακολούθηση της εγκυμοσύνης με την κατάλληλη παρέμβαση όταν είναι απαραίτητη και την ικανοποιητική ψυχοκοινωνική υποστήριξη στην γυναίκα και την οικογένειά της. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Δεν έχει μόνο σημασία η σωματική υποστήριξη και φροντίδα, αλλά και η ψυχοκοινωνική υποστήριξη της γυναίκας και της οικογένειάς της.
Θα συνεχίσουμε λοιπόν με μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 1980 και προτείνει ότι οι γυναίκες που είναι δυσαρεστημένες πριν το τοκετό είναι πιθανό να συνεχίσουν να είναι δυσαρεστημένες κατά τη διάρκεια και μετά τον τοκετό. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η εγκυμοσύνη και το βίωμα της μητρότητας ξεκινάει και έχει τις ρίζες του ήδη από την κοίηση και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία όσο μπορούμε σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες να παρέχουμε μία καλή εμπειρία για τις γυναίκες αυτές που διανύουν την εγκυμοσύνη τους. Ο τρόπος που παρέχουμε την προγεννητική φροντίδα εμείς οι επαγγελματίες υγείας μπορεί να κάνει τη διαφορά στην εμπειρία της γυναίκας πρόσφυγα, τόσο κατά τη διάρκεια του τοκετού όσο και κατά την προσαρμογή της στη μητρότητα. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία πόσο προετοιμασμένη είναι η γυναίκα για το βίωμά της την ώρα του τοκετού. Ιδιαίτερα, όπως είπα και προηγουμένως, σε αυτές τις γυναίκες που είναι υψηλό το ποσοστό του προώρου τοκετού, πόσο σημαντικό είναι να μπορέσουμε να τις βοηθήσουμε να προσαρμοστούν στις ανάγκες του νέου τους ρόλου. Πώς μπορούμε να προσφέρουμε κατάλληλες υπηρεσίες σε αυτές τις γυναίκες? Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να βελτιώσουμε τη μητρική θνησιμότητα και νοσηρότητα, ιδιαίτερα με το screening κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσουμε να μειωθούν και οι ανισότητες που υπάρχουν, γιατί ένα στίχημα που υπάρχει τόσο στα πλαίσια της Ελλάδος όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ισότητα στην πρόσβαση των υπηρεσιών υγείας της περιγεννητικής περίοδου για οποιαδήποτε γυναίκα, από όπου και να είναι η καταγωγή της, όποια και να είναι η θρησκεία της. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να προασπίσουμε αυτό το ιδανικό της ισότητας στην πρόσβαση. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να μπορούμε να δούμε τις διαφορετικές προοπτικές μευτικής φροντίδας και εδώ σας προτείνω αυτό το link στο οποίο μπορείτε να δείτε τις διαφορετικές προοπτικές μευτικής φροντίδας μέσα από διαφορετικά σενάρια φροντίδας και διαφορετικές ανάγκες που προκύπτουν, γιατί κάθε γυναίκα είναι διαφορετική και έχει μια διαφορετική ιστορία. Πώς μπορούμε να συνηγορήσουμε για τη γυναίκα πρόσφυγα και την οικογένειά της? Να υποστηρίξουμε το δικαίωμά της να επιλέξει τη φροντίδα που είναι κατάλληλη για τις δικές της ανάγκες. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία πρώιμα να αναγνωρίσουμε τις πιθανές επιπλοκές που μπορεί να εμφανιστούν στην εγκυμοσύνη και να παραπέμψουμε τις γυναίκες αυτές έγκαιρα στις κατάλληλες δομές υγείας. Να διευκολύνουμε τη γυναίκα και την οικογένειά της στην προετοιμασία τους για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του τοκετού και τον νέο ρόλο της γονεϊκότητας και της μητρότητας. Υπάρχει μια ρουτίνα στη φροντίδα των γυναικών κατά τη διάρκεια της κοίησης. Σε αυτό δεν διαφέρουν οι γυναίκες πρόσφυγες σε σύγκριση με τις υπόλοιπες γυναίκες. Εδώ σας παραθέτω τις κατευθυντήριες γραμμές του NICE για την προγεννητική φροντίδα και υπάρχει και το link προκειμένου να μπορέσετε να δείτε όλες αυτές τις παραμέτρους που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην προγεννητική φροντίδα. Για να το κάνουμε λοιπόν πιο συγκεκριμένο, στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε πόσο σημαντικοί είναι όλοι αυτοί οι διαφορετικοί παράγοντες για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την συγκεκριμένη περίπτωση γυναίκας, έτσι ώστε να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή περιγεννητική φροντίδα. Βλέπουμε ότι οι παράγοντες αυτοί έχουν να κάνουν με την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση όσο και με χαρακτηριστικά της υγείας της γυναίκας. Έχει λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη σημασία γιατί κάθε ένας από αυτούς τους παράγοντες μας οδηγεί σε ένα διαφορετικό μονοπάτι. Και αυτό το μονοπάτι που θα ακολουθήσουμε για αυτήν την ιδιαίτερη γυναίκα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει λοιπόν σημασία αυτή η γυναίκα, η εμπειρία αυτή της γυναίκας μέχρι τη στιγμή εκείνη που θα τη συναντήσουμε εμείς.
πόσες φορές έχει μείνει έγκυος, ανεξάρτητα από την έκβαση, και πόσες φορές έχει βιώσει την εμπειρία του τοκετού. Είτε έχει γεννήσει ένα ζωντανό ή ένα θνησιγενές κύμα. Εδώ έχουμε ένα διαφορετικό αριθμό για τις εκτρώσεις. Θα πρέπει λοιπόν να μετρήσουμε την αρτηριακή πίεση, να κάνουμε μια γενική ούρον, να εξετάσουμε, να κάνουμε τους χειρισμούς Λεοπόλδους, του χειρισμού Λεοπόλδου στα πλαίσια της εξέτασης της κοιλιακής χώρας, να αξιολογήσουμε την καλή εμβρυϊκή κατάσταση, τις κινήσεις που έχει το έμβριο. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και με ένα sonic gate, αν δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι στο camp ή στο hot spot, να αξιολογήσουμε την ψυχολογική της κατάσταση, να συζητήσουμε μαζί της και να της παρέχουμε συμβουλές, και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το πώς θα κτίσουμε αυτή τη σχέση με αυτή τη γυναίκα. Πρέπει να συζητήσουμε μαζί της για το διαιτολόγιο της και τα συμπληρώματα διατροφής που θα πρέπει να πάρει, τι θα πρέπει να αλλάξει τον τρόπο ζωής, ποιες βλάβες μπορεί να προκληθούν στο έμβριο από τη λήψη διαφόρων ουσιών, για παράδειγμα κάπνισμα, έστω και παθητικός καπνιστής αν είναι, αλκοόλ, διαθέσιμες υπηρεσίες που υπάρχουν για τις έγκυες, εάν υπάρχουν κάποια προνόμια μητρότητας, το προγεννητικό screening και τη ρουτίνα του, την εμβρυϊκή ανάπτυξη, να μιλήσουμε για το μητρικό θυλασμό, την ψυχική υγεία, να δούμε ενδοκαρδιακή βία, και όλο αυτό θα το κάνουμε στα πλαίσια του προγραμματισμού των επισκέψεων που θα πρέπει να γίνει στις 16, 25, 28, 31 εβδομάδες, 34 εβδομάδες, 36, 38, 40 και 41. Στις πρωτοτόκες βλέπουμε ότι έχουμε πιο συχνές επισκέψεις και βλέπουμε ότι όσο πλησιάζουμε προς τον τοκετό, δηλαδή μετά τις 37 εβδομάδες, οι επισκέψεις είναι πιο συχνές, γιατί θέλουμε πιο συχνά να ελέγχουμε την κατάσταση και της εγκύου και του εμβρίου. Αυτή η ρουτίνα μας προφυλάσσει. Στην πρώτη επίσκεψη θα πρέπει να δώσουμε συμπληρώματα φιλικού οξέως, να μιλήσουμε για τη διατροφική υγιεινή και την μείωση του κινδύνου. Ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει αυτό σε αυτές τις καταστάσεις για τη λίμωξη από τρόφιμα. Τον τρόπο ζωής, εάν καπνίζει, διακοπή του καπνίσματος ή αν χρησιμοποιεί κάποια φάρμακα που δεν συνάδουν με την κοίηση, να πρέπει να γίνει η διακοπή τους ή αλλαγή με κάποια άλλα, και τη μείωση της κατανάλωσης του αλκοόλ. Τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς που υπάρχουν και οι κίνδυνοι από τον προγεννητικό έλεγχο, παραδείγματος χάρη από την αμνιοπαρακέντρηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η λήψη του ιστορικού. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι μπορεί αυτή η γυναίκα να είναι η πρώτη φορά που έρχεται σε επαφή με έναν επαγγελματία υγείας. Αυτό ιδιαίτερα αφορά και τις γυναίκες που είναι σε μικρότερες ηλικίες και μπορεί να έμειναν έγκυες και να μην έχουν ξεπεράσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Αυτές είναι ειδικές κατηγορίες γυναικών. Θα πρέπει λοιπόν να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο. Στη 16η εβδομάδα θα πρέπει να κάνουμε τους ελέγχους και τα εργαστηριακά τεστ, να συζητήσουμε και να καταγράψουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων, να μετρήσουμε ξανά την αρτηριακή πίεση και να ελέγξουμε για πρωτεϊνουρία. Μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα επίπεδα της αιμοσφαιρίνης, και αν αυτά είναι μικρότερα από το φυσιολογικό, θα πρέπει να δώσουμε συμπληρώματα σιδήρου. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζουμε και τον καθιερωμένο έλεγχο, το screening, για συγγενείς ανομαλίες, το οποίο έχει ένα συγκεκριμένο δέντρο αποφάσεων. Στην 25η εβδομάδα θα πρέπει να μετρήσουμε και πάλι την αρτηριακή πίεση και να ελέγξουμε ούρα για πρωτεϊνουρία, και θα πρέπει να ελέγξουμε και να συσχετίσουμε την απόσταση του πυθμένου της εγκύμονος μήτρας από την ουβική σύμφυση. Αυτό μπορούμε να το μετρήσουμε με μία μεζούρα, που είναι ένα βασικό εργαλείο της μέρας, ιδιαίτερα σε αυτές τις καταστάσεις.
Συνεχίζοντας, στην επόμενη επίσκεψη, την 28η εβδομάδα, μετράμε την αρτηριακή πίεση και ελέγχουμε τα ούρα για πρωτεϊνουρία. Διενεργούμε δεύτερο έλεγχο για αναιμία. Διερευνούμε λοιπόν τα επίπεδα της αιμοσφαιρίνης και πάλι σκεφτόμαστε αν θα πρέπει να δοθούν συμπληρώματα σιδήρου. Χορηγούμε αντιτέ προφύλαξη σε γυναίκες που είναι ρέζους αρνητικές, γιατί αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την υγεία του εμβρίου, και μετράμε και σχετίζουμε την απόσταση και πάλι του πυθμένα της εγκύμονος μήτρας από την υφική σύμφυση. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και αυτό. Στην 31η εβδομάδα ξανασυζητάμε και καταγράφουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έχουν γίνει και τα συγκρίνουμε με τις προηγούμενες εξετάσεις της 28ης εβδομάδας. Μετράμε την αρτηριακή πίεση, ελέγχουμε τα ούρα για πρωτεϊνουρία, βλέπουμε πόση έμφαση δίνουμε και στην υπέρταση της κοίησης και στην πρωτεϊνουρία που είναι μια ένδειξη προεκλαμψίας. Και τέλος μετράμε και συσχετίζουμε την απόσταση του πυθμένα της εγκύμονος μήτρας από την υβική σύμφυση, έτσι ώστε να δούμε την πρόοδο της ανάπτυξης του εμβρίου. Στην 34η εβδομάδα καταγράφουμε και πάλι τα αποτελέσματα των screening εξετάσεων που έγιναν στην προηγούμενη επίσκεψη της 28ης εβδομάδας. Μετράμε την αρτηριακή πίεση και ελέγχουμε τα ούρα για πρωτεϊνούρια. Χορηγούμε δεύτερη δόση αντιτέ προφύλαξης σε γυναίκες ρέζους ντε αρνητικές. Ελέγχουμε και σχετίζουμε την απόσταση του πυθμένα της εγκύμονος μήτρας από την υβική σύμφυση. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να κάνουμε ένα πλάνο τοκετού και να μιλήσουμε στη γυναίκα για τα στάδια του τοκετού, την αναγνώριση των σημείων έναξη τοκετού και το πώς μπορεί να διαχειριστεί τον πόνο την ώρα του τοκετού. Στην 36η εβδομάδα ξανά μετράμε την αρτηριακή πίεση και ελέγχουμε τα ούρα για πρωτεϊνουρία. Καταγράφουμε ξανά τις προηγούμενες εξετάσεις. Μετράμε την απόσταση του πυθμένα της εγκύμονος μήτρας από την υβική σύμφυση. Ελέγχουμε τη θέση του εμβρίου. Κοιτάζουμε αν είναι ισιακή προβολή. Εάν γνωρίζουμε, κάνουμε και κεφαλικό εμβρυϊκό μετασχηματισμό. Και δίνουμε ακριβείς πληροφορίες. Πολύ σημαντικό για το μητρικό θυλασμό. Περιγράφουμε λεπτομερώς για το UNICEF Baby Friendly Initiative, τη φροντίδα του νεογνού, προφύλαξη με βιταμίνη K και έλεγχο προληπτικό του νεογνού. Την 38η εβδομάδα ελέγχουμε και μετράμε την αρτηριακή πίεση και τα ούρα για πρωτεϊνουρία. Μετράμε και σχετίζουμε την απόσταση του πυθμένα της εγκύμονος μήτρας με την υβική σύμφυση. Και μιλάμε με τη γυναίκα για τις δυνατότητες της διαχείρισης μιας εγκυμοσύνης που μπορεί να περάσει στην παράταση και τι μπορεί να κάνει η γυναίκα προκειμένου να βοηθήσει την έναρξη του τοκετού. Στην επόμενη επίσκεψη, που είναι στην 40η εβδομάδα εφόσον έχει γεννήσει η γυναίκα, μετράμε ξανά την αρτηριακή πίεση και λέγουμε τα ούρα για πρωτεϊνούρια. Συσχετίζουμε την απόσταση του πυθμένα της μήτρας με την υβική σύμφυση και συζητάμε περαιτέρω για το πώς μπορεί να διαχειριστούμε την παράταση της εγκυμοσύνης, γιατί ήδη έχουμε φτάσει στην 47η εβδομάδα και η γυναίκα δεν έχει μπει σε τοκετό. Οπότε συζητάμε για τα ενδεχόμενα της διαχείρισης αυτής της παράτασης της κοίησης. Στην 41η εβδομάδα έχουμε πια σε παράταση της κοίησης. Οι γυναίκες που δεν γέννησαν, τους προτείνουμε ή την τεχνητή ρήξη ημένων, ή την πρόκληση του τοκετού, ή μετράμε την αρτηριακή πίεση και ελέγχουμε τα ούρα για πρωτεϊνουρία, μετράμε και σχετίζουμε την απόσταση του πυθμένα της εγκύμονος μήτρας από την υβική σύμφυση. Τέλος, στην επόμενη συνάντηση γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν μια σειρά από παρεμβάσεις που περιγράφονται εδώ, οι οποίες δεν θα συστήνονταν να γίνονται ρουτίνα για τις γυναίκες αυτές.
Το ζύγισμα ναι μεν είναι κάτι που θα μπορούσαμε να κάνουμε σε κάθε επίσκεψη, αλλά δεν συστήνεται ως επιστημονικά τεκμηριωμένη κλινική πράξη. Η εξέταση των μαστών, η χορήγηση πληρωμάτων σιδήρου, ο έλεγχος για διάφορες σεξουαλικά μεταδόμενα νοσήματα, το ντόμπλε. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ό,τι κάνουμε, να το καταγράφουμε και να υπάρχει μια σωστή ενημέρωση των αρχείων μας, γιατί μέσα από αυτό θα μπορέσουμε και να αξιολογήσουμε το έργο μας και να βελτιώσουμε τις πρακτικές μας και να βοηθήσουμε το πληθυσμό στον οποίο απευθυνόμαστε. Γιατί τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού αυτού, τόσο τα επιδημιολογικά όσο και τα κοινωνιολογικά, θα μας βοηθήσουν για τη μελλοντική καλύτερη ποιότητα της φροντίδας μας, στην αξιολόγηση και τον επαναπροσδιορισμό της κλινικής μας πράξης. Θα είχε λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη σημασία να μπορέσετε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το NICE Guidance on Antenatal Care, γιατί μέσα εκεί θα μπορέσετε να βρείτε όλο το δέντρο των αποφάσεων και το NMC Record Keeping Guidance, που αναφέρεται σε αυτή την περίοδο, την περιγεννητική περίοδο, και το πώς είναι πιο αποτελεσματικό, γιατί δεν σημαίνει ότι το να κρατάμε πολλές σημειώσεις ή λίγες το κάνει καλύτερο ή χειρότερο αυτό που θα χρειαστούμε. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Αυτή είναι η βιβλιογραφία πάνω στην οποία στηρίχτηκα για την προετοιμασία αυτής της παρουσίασης. Κάποια από αυτά τα references τα έχω αναφέρει κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. Τα υπόλοιπα βρίσκονται εδώ και θα είμαι στη διάθεση οποιοδήποτε χρειαστεί για περισσότερες διευκρινήσεις για κάποιο σημείο της παρουσίασης που ίσως θα χρειαζόταν κάποια περισσότερη διευκρίνηση. Σας ευχαριστώ και πάλι για την προσοχή σας.